vlog Βιέννη με το τρελό το γνωστό το παρεάκι. Λοιπόν, και τώρα η φάση είναι ότι έχουμε φτάσει μόλις στο αεροδρόμιο, ήταν μια μισή ώρα περίπου πτήση. Και θα πάμε, θα αποδεκατιστούμε, θα πάρουμε το S7, το τρένο, μάλλον είναι. Και θα πάμε να βρούμε το Airbnb που έχουμε νοικιάσει. Ρε παιδιά, το lunch trash ψάχνω. Φτάσουμε τρένο δίπλα η δικιά μας. Έλα, δεν ξέρω. Για φτάσει το lunch trash. Α, έλα ρε, lunch trash. Να το ρε. Lunch trash Airbnb, μήτερο τους γκάσε, αυτό που μένουμε εμείς. Το βλέπεις. Άρα εδώ, είναι... και... Α, εδώ θα σταματήσουμε με το S7, να το S, το βλέπουμε. Και εδώ θα πάρουμε μια στάση. Θέλουμε να μας βάλετε ένα εβδομαδιαίο. Θέλουμε το πρωί 9 η ώρα. Σε γερμανικά το ξέρω αυτό. Σε γερμανικά θα το πω, θα με ακούσω. Όχι, θα το ανάποδα. Γεια σας, θέλω να πω. Έχω γίνει φούρνος εγώ τώρα, τι μου λες. Ψήνω και αυγό στο χέρι μου. Ήταν κατέμενη στάση VN Meet. Εμείς λέμε δύο στάσεις πριν, επειδή αυτό κάνει πολύ γρήγορη αποβίβαση και ανοικοκλίνουν αστραπή οι πόρτες. Λέμε δύο στάσεις πιο πριν, θα αρχίσουμε να κατεβάζουμε βαλίτσες, γιατί έχουμε και πολλές. Και στη διαδικασία που κατεβάζουμε βαλίτσες και αρχίζουν και βγαίνουν, γιατί νομίζουμε ότι είμαστε σωστή στάση. Κλείνουν οι πόρτες, οι δύο έχουν βγει στη στάση και άλλες δύο καλή ώρα εμείς. Μείναμε μέσα εμείς. Και εμείς νομίζουμε ότι έχουμε χάσει τη στάση και ότι έχουμε κατέβει άλλες στη σωστή στάση. Έλα όμως που δεν έγινε αυτό κι άλλες. Κατεβήκαμε εμείς στη στάση και τώρα περιμένουμε τις άλλες δύο. Ωραία. Και δεν έχουμε κλείσει ούτε μία ημέρα στη Βιέννη. Αυτό είναι το λιγότερο που πάθαμε σήμερα, γιατί παιδιά μου αρχίζουμε να σας εξιστορούμε ότι έχουμε πάθει από το πρωί. Αφήστε τα καλύτερα. Ενώ έχουμε φτάσει και είμαστε στον δρόμο για αεροδρόμιο, συνειδητοποιεί ότι δεν πήρε λεφτά μαζί του. Ναι. Ένα άλλο άτομο από αυτό που ξέχασε τα λεφτά συνειδητοποιεί ότι δεν έχει ταυτότητα μαζί του. Τέλειο. Σοκ όπως καταλαβαίνετε. Λέμε εντάξει, δεν μας θέλει Βιέννη εμάς να πάμε, να πορευτούμε. Όμως για καλή μας τύχη τελικά, αφού ψάξαμε τα πάντα όλα, είχε κάπου καταχωνιασμένη την ταυτότητα. Σε ένα άκυρο σημείο, αλλά την είχε. Αλλά καταχωνιασμένη. Οπότε τελικά ταξιδέψαμε. Έχουμε πάρει εμείς τώρα 4 χειραποσκευές. Σύντασα και η διά μας. Α! Ήρθανε! Ήρθανε! Λαγικό! Απλά λαγικό! Απλά για όλα! Για όλα! Εσύ Κατερίνα! Εσύ Κατερίνα! Να το ξέρει! Ρε! Δεν λέτε πάλι καλά! Παράτσα και μια βαλίτσα! Εσύ! Βγείτε! Βγείτε την παράτσα! Εσείς είχατε ειστήριο! Εμείς δεν είχαμε! Ναι! Δεν λέτε πάλι καλά! Εμείς δεν είχαμε ειστήριο! Εντάξει, θα σταματούσαν εκεί πέρα. Δεν ξέρουμε! Λοιπόν, εμείς έχουμε κλείσει με Ryanair, με τι? Με Ryan, και λέμε ωραία, έχουμε κλείσει τη χειραποσκευή, την τσάντα δηλαδή, σε βαλιτσούλα. Έλα όμως που δεν πιανόταν αυτό και θέλανε για αποσκευή μόνο το σακιδιάκι και όχι την βαλιτσούλα. Πλήρωσε έξτρα την βαλιτσούλα τώρα. Οπότε οι δύο πληρώσαμε έξτρα την βαλιτσούλα γιατί οι άλλες δύο είχαν priority και εμείς ήμασταν non-priority. Η ρημάδα priority μας έπαγε. Και παράλληλα με το priority και ομόφορο το φαγικό να το τονίσουμε. Αυτό στο γυρισμό δεν θέλω να τσίγει τέτοια ζητήματα. Εγώ για να είμαι εξενέρωτη της φάσης μπορώ να κάνω έτσι. Θα πάμε τώρα, μην ξαναχαθούμε πάλι και είμαστε παράνομες πάλι στο τρένο γιατί δεν μπορώ. Θα πάμε πάλι πρόσφατα και δεν θα το αντέξω. Δεν μπορώ. Εγώ δεν κρυώνω τόσο πολύ, γιατί? Εγώ κρυώνω, δεν ξέρω. Και γάντια, σε πολύ. Thank you.
Belvedere. Στο Upper Belvedere. Ναι. Το οποίο έχει πίνακες. Το οποίο όμως εντάξει, δεν μας αρέσει πάρα πολύ. Λέμε τώρα πως το περάσουμε λίγο θα γρήγορα και πάμε στον αρχαιολογικό. Βέβαια, εξωτερικά είναι πολύ εντυπωσιακό. Είναι πολύ εντυπωσιακό. Έχει και μια αγορά, όχι καλώς στο Στουνιάτικη, αλλά πολύ ωραία. Τύπου και για να φας και για να πας καφέ και στο κρασί από ό,τι φαντάζομαι και τέτοια. Ναι. Και χωρίζεται σε τρία τέτοια. Στο Belvedere, το Upper Belvedere και το Lower Belvedere. Εμείς έχουμε το Upper. Γενικά είναι πολύ εντυπωσιακό. Απ' έξω έχει πολλούς κήπους. Σε γιατί έφυγες τώρα. Μόνο μου τα λέω, ένα συμπαραστάτη είχα το πράγμα. Δεν ξέρω γιατί φεύγει, αλλά ξέρω. Λοιπόν, και θα το πάμε μάλλον λίγο fast forward, πώς σου λέω εδώ πέρα. Ναι. Πας και πρόγραμμα με τίποτα άλλο. Πας και πάμε για Στέφανο, που έχει το πρόγραμμα τους ή άλλος. Ή γενικότερα πας και πάμε κάπου αλλού, κάτι ναι, να τα πούμε, να τα πω εγώ έτσι συνοπτικά. Για το Belvedere, ναι. Πρέπει να το ξεπετάξουμε γρήγορα. Έλα, παιδιά. Είναι... Γιατί έχει μόνο κάτι πίνακες που δεν τους κατέχουμε. Οκ, okay, έχει πίνακες, δεν τους κατέχουμε, αλλά εξωτερικά είναι πολύ ωραίο. Εξωτερικά πολύ εντυπωσιακό. Θα τα κατασυρά μου σε ευρώ λίγο. Αυτό, δεν το έχουμε εκτιμήσει σε βάθος όμως. Εγώ λέω να το δούμε μια στα γρήγορα όπως λέει η Καρβέλη και μετά, Καρβέλη. Θα το δούμε, μας είπε 11.30. 12 μπήκαμε. 12 και 25 είναι και ακόμα δεν έχουμε πάει σε μια αίθουσα. Είμαστε δεύτερη αίθουσα και έχουμε τρεις ορόφους. Δεν θα προλάβουμε. Θα πάμε στο καθίδραλο. Άντε, καλά, θα το πάμε φως. Άντε. Πάμε. Φιλάκια. Γεια σας. Κατερινά, ξυνήλα κρεμμικά. Είναι chips. Ναι. 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 Τέλειο ρε. Τιμιό. Σαν τατζίκι είναι. Τατζίκι. Ναι, ναι, ναι. Τι λέτε ρε. Απλά δεν έχει το αγκούρι. Ναι, 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 αυτό είναι. Τα 40 δωμάτια του Ανακτόρου. Ναι. Ναι. Ωραία ήταν, εμένα μου άρεσε. Ωραία ήταν, ωραία ήταν, πολύ ωραία. Ναι. Ήταν έτσι, σήμερα διαφορετικό. Κάνει πάρα πολύ κρύο. Κάνει πάρα μέρα. Πολύ. Είναι αρκετά κρύο όπως βλέπεις. Και έχουμε έρθει εδώ πέρα να δούμε για σουβενίρ και να φτιούμε σοκολάτα Βιενουά. Πώς είναι. Είναι τέλειο. Τέλειο, τέλειο είναι. Είναι λίγο πικάντη και σαν να έχει κάτι μέσα, λίγο ρούμι, λίγο κάτι. Κάτι έχει, λίγο spicy ρε παιδί μου, κάπως έτσι, αλλά είναι πολύ ωραία. Και είναι όλοι έτσι με σκούπους και ποτήρια και το ποτήρι άμα θες το κρατάς. Το πληρώνεις μαζί με τη σοκολάτα, δηλαδή εμείς τώρα γι' αυτό πληρώσαμε 8 ευρώ. Το πληρώνεις και μετά αν θες πας στην κούπα σου την πλένουνε και την κρατάς. Αν δεν θες να την κρατήσεις σου επιστρέφουν πίσω το 3 ευρώ, οπότε πληρώνεις μόνο 5 ευρώ τη σοκολάτα.
Αυγό γίναμε. Πάς έρχεται το αυγό σου. Αυγό δίκαιο έχουμε γίνει. Ρίνα, δεν πεις να το φωνάμε έτσι. Δεν έχω ξανακαταλήθεις εγώ. Εγώ. Έχουμε έρθει στο κέντρο. Σχετικά κοντά στο κέντρο, γιατί φυσικά σήμερα θα κάνουμε βόλτα όλη την περιοχή που έχει το Χόμπουρ, το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας, το Δημαρχείο και όλα αυτά. Η Κατερίνα, the struggle is real με το αυγό. Ξεκάθαρα. The struggle is real σε άπειρο βαθμό. Κατερίνα, μου βγάλει το από εδώ πέρα, βγάλει το. Γιατί δεν θα φάμε πρωινό, για κάποιο λόγο είναι η Κυριακή και όλοι οι Βιενέζοι κλεισμένοι σπίτια του, δεν έχουμε καταλάβει το λόγο. Και βρήκαμε μια καφετέρια για καφέ και για πρωινό. Η οποία είναι με μπουφέ και παίρνει πιατάκι και βασικά παίρνει τα πάντα. Εμείς έχουμε πάρει, πήραμε τυριά, πήραμε ζαμπόν, πήραμε πατάτα σαλάτα που κάνουν πάρα πολύ ωραία εδώ πέρα. Πήραμε διάφορες σαλάτες με λάχανο, με μακαρόνια, με διάφορα άλλα. Κάτι σως περίεργες, είτε με σάλτσα ντομάτας, μία με γιαούρτι πολύ ωραία το ονομάσαμε. Έχουμε πάρει μία δίκτυο με δίνε. Δίνε ψωμί, μπορείς να το φαγανίσεις, να πάρει και αυτούς φέτες. Έχει βούτυρο, έχει μαρμελάδες, έχει κέικ, έχει τα πάντα. Και μέσα στο μένου σου παίρνουν ποτήρι με χυμό, παίρνεις τον καφέ σου και σου παίρνουν και αυγό. Thank you.
Κοίτα μου φέρνει. Εγώ δεν βλέπω με την κουκούλα. αυτή είναι η ρόδα, να τη ορίστε, εδώ είμαι. Όχι ρε. Εδώ αυτή είναι μεγάλη, μεγάλη. Ωραία. Άρα εδώ, εδώ έχει, εδώ έχει, να το. Άρα που περάσαμε. Όχι, είναι από εκεί. Μπορώ από εκεί. Ναι. Πάμε εκεί. Αν τα βγάλουμε, τα βγάλαμε. Αλλά αυτό θα θυμόμαστε. Είναι λοιπόν, τεράστιο, φίλε. Έχει πάρα πολλά παιχνίδια. Λοιπόν, έχει μια εφαρμογή στο κινητό που βάζεις, φωτογραφίζεις το μέρος που είσαι ακριβώς, έτσι ώστε αν μπερδεύεσαι με το που... Τι έγινε? Να το ξανακάνω. Ξαναγυρνάει. Ποιος είναι αυτός, τι γίνεται? Παιδιά, έχει και τσέκαρα, θα ξαναγυρίσει, τσέκαρα, 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 θα ξαναγυρίσει, παιδιά. Να τους. Αχ, όχι, φοβιστικό θόρυβο. Παιδιά, δεν θα τη φοράτε, κυρίες και κύριοι. Ποιος είναι αυτός? Να γυρίζει, θα τραβήξω την ίδια. Εγώ φεύγω. Ρε, μη φοβάστε, ξεκολλήστε. Δεν κατάλαβες, είπες επάνω μου πριν. Άστε να ρε, δεν κοιτάει εμάς, ξεκολλήστε. Ο κύριος με το σκούφο. Ρε, πήσε πάνω στον καρβέλι. Ρε, πήσε πάνω μου, πήγαινε έτσι. Και πέσε, ωραία, κάτσε να το ξανακάνω εδώ πέρα. Και εσύ τι νόμιζες ότι είναι ο Σκρούτζ? Φέρνει λίγο. Εμπενίζει. Λοιπόν πάμε. Πάμε, λοιπόν. Πού είναι? Εδώ πέρα λοιπόν έχουμε το GPS. Και αν έχω πατήσει μια εφαρμογή που εντοπίζει πού ακριβώς είμαστε. Ναι. Σε περίπτωση που δεν ξέρουμε πού ακριβώς να προσανατολιστούμε, ναι. Και μας λέει, μας δείχνει από το δρόμο ότι πάμε καλά, ότι πάμε όλη ευθεία. Και πάμε εδώ πέρα όλη ευθεία. Α, και βλέπουμε ταυτόχρονα και το δρόμο και. Ναι. Δηλαδή αυτό συνήθως γίνεται σε καμιά φορά που μπορεί να μας δείχνει το GPS και δεν ξέρουμε αν πρέπει να πάμε δεξιά και αριστερά. Άρα μας βγάζουμε, φωτογραφίζουμε και σου δείχνει πού να πας. Εκπληκτικό. Εκπληκτικό. Είσαι πολύ καλή. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα.
πρώτα λεπτά μέρα ταξιδιού και το έχουμε πάρει πόδαρα το από το σπίτι, από εκεί που μένουμε, στον κεντρικό λόμο, στον δρόμο εδώ στη Λανστράσε, όπως λέγεται αυτή. Λανστράσε Βιεμίτερ. Και την έχουμε πάρει πόδαρα το για να φτάσουμε σε ένα τεράστιο πάρκο, δεν ξέρω αν τεράστιο, τεράστιο θα είναι στο πάρκο τουλάχιστον. Στάντ Πάρκ. Στάντ Πάρκ, μπράβο. Κάτι ψόφο σημαίνει πιο κρύα μέρα, επιλέξαμε την κατάλληλη μέρα για να περπατήσουμε. Για περίπατο. Συγχαρητήριά μας. Έχει συννεφιά, χαζοψυχαλίζει σε κάτι φάσεις, αλλά είναι ωραία, έχει κρύο. Πήγαμε, πήραμε πρωινό. Μετά θα πάμε στο πάρκο. Και μετά έχει και συνέχεια. Τώρα θα δείτε μετά, τα λέμε από τώρα. Τα αποκαλύψουμε. Έτσι. Ναι, σωστά. Go, πάμε. Συγγνώμη να ρωτήσω κάτι, είναι ζεστά τα υπόλοιπα δάχτυλα, αυτό είναι κρυό. Ζεστά δεν είναι, κανένα. Τα λες. Τα λες όλα ουλικά, στη φάση του μουδιάσματος. Ό,τι ζεστό μπορεί να έχει το γάντι. Αλλά αυτό είναι λίγο παραπάνω, δηλαδή το κάνω έτσι και δεν το πολύ νιώθω. Είναι φυσιολογικό. Νομίζω πως... Κι εγώ όχι πιστεύω, αλλά τι να κάνω τώρα. Με αυτό... επίσης έχω ένα τρίπιο γάντι. Α, να σε ρωτήσω αυτό, γιατί το έχεις κάνει. Δεν το έχω κάνει, κατά λάθος έγινε. Α, ωραία. Αλλά δεν έβρισκα τώρα τα μαύρα γάντια που πήρα από το Primark και πήρα πάλι αυτά με την τρύπα. Να σου πω την αλήθεια, εγώ όταν το έβλεπα νομίζω ότι ήταν άποψη... Για να πατάω την κάμερα. Ναι. Όχι, πατέντα βάζ και έτσι. Ναι, θα ήταν πολύ έξυπνο. Έτσι να το πλασάρεις ρε. Να το πλασάρω έτσι, αντί κοιτάξτε, ναι. Ελληνική πατέντα. Yes, this. Α, και εγώ την τέτοια. Two of these. You'll make a better price, please. No. Come on, man. If you come in Greece, we will make you a better price. So, this color. Like this color. Yeah. Like this, yes. One more. A better price, please. No. We are not taking only one, we are taking three. Yeah, make money. We are working all the year to come here. You have to make a better price for us. So I want in this one, but I want a better price, please. Γελάτε, δεν θα το πείσουμε έτσι. Πρέπει να κάτω σοβαρές. Γελάει κι άνθρωπο. Με κάνει άνθρωπο. Έλα, πες να μου δώσεις μια βιτρίνα τώρα κάθε κλώθη. This one, it's okay. It's okay? Yes. So can you put this one there? Yes, of course. Thank you. Better price now. Come on. Wait, this one and the last one? And the last one, one is this. The last one is this. The turtle. The turtle. Not the turtle. That's an animal flip, yeah. You can do rabbits, yeah. Αυτή είναι 15 γραμμά. Τι πήρες? Α, δύο! Τώρα επιπλέον. Δύο φράουλες σου βάλες όλα την κούπα. Τρεις! Σε προβάλλουν! Αν το ανακατέψεις θα πούμε πιο πάνω, έτσι είχε γίνει την προηγούμενη φορά. Οπότε μου έχει δώσει αυτή την πλακία να το ανακατεύω. Πήρα κρασί κόκκινο και μέσα έχει φράουλες. Τα ψωμιά πίσω το φόρο. Ρε, τον κουλάς αδειάζει, τον κουλάς πάρε. Ωραία, τον κουλάς. Yes, you love it, it's fucking
πήραμε αυτό το πρώτο ψωμάκι που έχει μέσα σάλτσα με πιπεριές, έχει και μοσχαράκι. Έτσι τουλάχιστον μας είπε Καρβέλη. Καρβέλη μας χάρη. Ναι. Μία απλή βόλτα στη Βιέννη. Νιώθετε τη συγκίνηση, την ανατριχύλα? Εγώ την ανατριχύλα την νιώθω το κρύο και θέλω να πω μέσα στη ζεστή. Θεία μου, την πιο κρύα μέρα βρήκαμε εμείς να πάμε όλα παδαράτα. Βάζε τις κουκούλες, ρε ζήλη γινόμαστε. Είναι ζήλη ρε φίλε το πέρα με τσούκα. Δίκασε η... Thank you. Έχουμε έρθει στο Μότσαρτ και έχουμε πάρει γλυκά. Τα κορίτσια έχουν πάρει κάτι σαν τάρτες με αμύγδαλα και καραμέλα και σοκολάτα. Η Καρβέλη ήταν σαν κέικ σοκολάτας. Σαν τη γη. Ωραία. Και το δικό μου είναι κάτι σαν pancake strudel. Κάτι wannabe από όλα αυτά. Τι να κάνω, να ρίξω από πάνω. Δοκίμασε τα πρώτα να δεις αν σ' αρέσουν. Πρώτα σκέφτομαι. Αυτό είναι τίποτα, τι είναι λεμόνι. Μήλο. Πιστεύω κάτι με μήλο. Περιμένω. Μήλο και ζύμη. Αυτό έχει κάτι σαν... Μάμα, άρχισε να φύγεις. Μη λες ακόμα. Λοιπόν, είναι ζυμαράκι. Σαν παν, αλλά και αυτό το παν. Και έχει μήλα μέσα. Έχει σταφίδες, μήλο, σταφίδα, σταφίδα. Λοιπόν, και τώρα θα κάνουμε πατέντα. Θα ρίξουμε λίγο τέτοιο. Θα ρίξουμε και λίγο τέτοιο που δεν ξέρω τι είναι. Μυρίζει κανέλα αυτό. Θα ρίξω λίγο πόλο. Τι λέτε τώρα εσείς εκεί? Λοιπόν, για να δω. Αυτό είναι μήνα, αυτό δεν έχω καταλάβει. Θέλω τη βοήθεια του κοινού. Θέλω τη βοήθεια του κοινού. Δεν έχω καταλάβει, δεν δοκιμάστε. Μιλόπιτα. Ίδια με τη μιλόπιτα του μάνας. Αυτό είναι ίδιο με τη μιλόπιτα που πουλάνε την έτοιμη. Δεν έχει να κάτσουμε. Λέει, παιδιά, θα μπούμε. Θα μπούμε. Άμα προχωρήσει η ώρα, θα μπούμε. Πόση ώρα περιμένετε? Έκανα πεντά, πέντε λεπτά. Περιμένουμε ένα τέταρτο σίγουρα. Εγώ το λέω. Τέταρτο, τόσο πολύ. Το λέω. Κοίτα, τη δείξα την ώρα. Την έδειξες. Προχωράει με αρκούζες. Γιατί διαφορά του μόνο.
ζητάνε και αράζουν. Θα κάνουν περισσότερο. Ναι, ρε, απλά αυτοί δεν αράζουν όπως εμείς οι καφέδες. Για πίνουν εσπρεσάκι, σφινάκι και θα. Εσπρεσάκι, σφινάκι και θα. Εγώ φάγει γλυκάκι. Να, το λέει πατησερή. Είναι πατησερή. Ωραία, όπως βλέπουμε, έχει τρατέλειωτο. Τέτοια ώρα δεν έχει να δει. Σειρά μας, παιδάκια. Επιτέλους. Που νιώθετε. Thank you.